Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι μερικοί μας έφυγαν σήμερα. Είμαι ο Κώστας Φλόγος από την APCOM. Η APCOM είναι μια εταιρεία πληροφορικής, θα έλεγα λύσεων πληροφορικής, η οποία έχει παρουσία στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, στην Κύπρο και προσπαθούμε και σε διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα σας μιλήσω σήμερα για μερικά θέματα τα οποία... Θα σας μιλήσω για δύο τεχνολογίες οι οποίες έχουν να κάνουν με digital transformation. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το τι είναι το digital transformation και πώς μπορούμε να το ορίσουμε καλύτερα και τι σημαίνει για μας στην ουσία. Βλέπετε τον ορισμό που δίνει το Wikipedia. Εγώ θα μείνω σε ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το digital transformation, ο ψηφιακός μετασχηματισμός όπως το λέμε στα ελληνικά, αναφέρεται στην ουσία στην αλλαγή, στο μετασχηματισμό της επιχείρησης. Το κομμάτι του digital, του ψηφιακού, για μένα και πιστεύω για τους συνεργάτες μου, είναι περισσότερο σημαντικό σαν εργαλείο για να πετύχουμε το μετασχηματισμό αυτό που χρειαζόμαστε. Και θα δούμε γιατί το χρειαζόμαστε αυτό το μετασχηματισμό. Θέλω να σας δώσω μερικά παραδείγματα, να μου πείτε κι εσείς κατά πόσο πιστεύετε ότι αυτά τα παραδείγματα είναι ψηφιακός μετασχηματισμός ή όχι. Θα πάρουμε ένα κλασικό παράδειγμα που είναι τα boarding passes που χρησιμοποιούμε όλοι στα αεροδρόμια. Πιστεύετε ότι η προηγούμενη λύση με την τωρινή λύση είναι ψηφιακός μετασχηματισμός, ναι ή όχι? Ναι. Ναι. Κάποια αιτία, γιατί πιστεύετε ότι είναι ψηφιακός μετασχηματισμός? Το paperless, ναι, αλλά τι αλλαγή έχει? Γρήγορο, το κάνεις στο Q, το κάνεις από το σπίτι σου, μπαίνεις στο αεροδρόμιο να ζεις, περνάς από το κινητό, σκάν. Στην ουσία τι κάναμε, αλλάξαμε λίγο τη διαδικασία. Αλλάξαμε τη διαδικασία, πολύ σημαντικό αυτό. Ένα δεύτερο παράδειγμα, θέλω να σας δείξω το οποίο το χρησιμοποιεί ήδη το Wikipedia για ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι το telephone booth και η χρήση του telephone booth σαν Wi-Fi router, hot spot. Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο? Είναι ή δεν είναι ψηφιακός μετασχηματισμός? Άλλαξε κάτι? Το ακριβώς δεν μπορεί να αποφασίσει. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν έχω αποφασίσει. Ακόμα πιστεύω ότι δεν είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Γιατί πολύ απλά το booth θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Θα μπορούσε να πουλάει, για παράδειγμα, Coca-Cola. Άλλαξε λίγο η χρήση της καμπίνας, αλλά η ουσία μπορεί και να μην είναι εκεί. Θα μπορούσε να είναι και ένα στήλος, ακριβώς. Δηλαδή, το ψηφιακό είναι πολύ marginal εδώ πέρα και η αλλαγή είναι στη χρήση και σε τίποτα περισσότερο. Να πάρουμε άλλο ένα παράδειγμα, το οποίο είναι κακό παράδειγμα από τη δικιά μας πλευρά. Έχουμε κάνει λάθος εδώ. Αλλά θα σας το δείξω επίτηδες, γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το βάλαμε. Retail shopping, το window shopping που κάνουν όλες οι γυναίκες, όπως βλέπετε εδώ, και οι άντρες μερικές φορές. Αλλά και ένας καινούριος τρόπος για να βλέπουμε τα ρούχα μας. Είναι ψηφιακός μετασχηματισμός ή όχι? Και αν είναι, πού είναι το λάθος στην εικόνα? Δεν έχετε μάθει καλά το μάθημά σας σήμερα. Βλέπω αντιδράσεις. Λοιπόν, θα σας πω την άποψή μου και νομίζω θα συμφωνήσετε. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Οι διαδικασίες είναι τελείως διαφορετικές εδώ. Το ένα μιλάει για επιλογή του πελάτη, εντάξει, για το τι θα ψωνίσει. Και το δεύτερο είναι, αφού έχει επιλέξει, είναι το μέγεθος ή το χρώμα ή κάτι άλλο. Είναι ψηφιακός μετασχηματισμός κατά κάποιο τρόπο και ειδικά η δεύτερη λύση είναι ψηφιακός μετασχηματισμός γιατί αλλάζει τελείως τον τρόπο με τον οποίο ο τελικός καταναλωτής αρχίζει και βλέπει το προϊόν και τον τρόπο με τον οποίο κάνει interact με αυτό το προϊόν. Όλα αυτά για να σας δείξουμε τι. Ότι χρειαζόμαστε ψηφιακό μετασχηματισμό στη σημερινή εποχή. Και γιατί το χρειαζόμαστε αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό? Γιατί πολύ απλά είναι η καινούργια γενιά είναι μέσα σε αυτό το μετασχηματισμό. Αυτή η καινούργια γενιά θέλει πρώτα απ' όλα ταχύτητα. Σε οτιδήποτε κάνουμε θέλει ταχύτητα. Θυμηθείτε πριν 30 χρόνια όταν πηγαίναμε στην τράπεζα και περιμέναμε τις ώρες να εξυπηρετηθούμε. Πλέον δεν υπάρχει κανένας που να το θέλει αυτό. Ακόμα και όταν περιμένουμε στην τράπεζα, αν δεν έχουμε τουλάχιστον το ticket για να ξέρουμε πόση ώρα θα περιμένουμε, δεν περιμένει κανένας. Και αν δεν έχει Wi-Fi τράπεζα, σωστά.
Το πρώτο πράγμα απομένως είναι θέλουμε ταχύτητα. Και αυτή η καινούργια γενιά, που η μισή από εσάς τουλάχιστον, να μην σας πω οι περισσότεροι, είστε σε αυτή την καινούργια γενιά, θέλουμε ταχύτητα. Η καινούργια γενιά επίσης θέλει efficiency. Θέλει δηλαδή αυτό που γίνεται να γίνεται σωστά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με παραδοσιακούς τρόπους συνήθως δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Συνήθως, δεν λέω πάντα. Αν είναι μια πολύ μικρή επιχείρηση, ίσως είναι εφικτό. Αλλά όταν αρχίζει και μεγαλώνει ο όγκος επιχείρησης, το efficiency είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πετύχουμε εύκολα. Και η καινούργια γενιά θέλει και ψηφιακή τεχνολογία. Καλώς ή κακώς, αυτά τα πιτσιρίκια, τα μωρά, οι έφηβοι που είδα πριν λίγο στην αίθουσα, ή οι περισσότεροι από εσάς, ζούμε στην ψηφιακή τεχνολογία. Ήμουνα σε ένα σεμινάριο πριν κάνα δύο μήνες και σε κάποια στιγμή ο υπεύθυνος μας ζήτησε να αφήσουμε το κινητό για δύο ώρες. Οι μισοί άρχισαν να γκρινιάζουν στα πέντε λεπτά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ψηφιακή τεχνολογία πλέον. Άρα όλα αυτά μας οδηγούν στο γεγονός ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεών μας είναι υποχρεωτικός. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε σαν επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την ανάγκη, όχι απλά της αγοράς, της κοινωνίας ολόκληρης. Γιατί αυτό το ίδιο πράγμα δεν ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις, ισχύει και για τον κρατικό τομέα, ο οποίος επίσης πρέπει να δώσει τα παραδείγματα που πρέπει. Θα μιλήσω για 2-3 πράγματα τα οποία για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι τα πιο σημαντικά. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι το continuous improvement. Έχουμε μάθει πλέον, έχουμε γίνει πάρα πολύ απαιτητικοί. Έχουμε γίνει απαιτητικοί να πάρουμε το προηγούμενο παράδειγμα της τράπεζας, που πριν από 30 χρόνια περιμέναμε υπομονετικά στην ουρά να έρθει η σειρά μας. Σήμερα περιμένουμε με το χαρτάκι μας. Αύριο δεν θα περιμένουμε καν με το χαρτάκι. Ήδη κάποιες τράπεζες και εδώ και στην Ελλάδα σου στέλνουν SMS ή σου στέλνουν ένα notification όταν έρχεται η σειρά σου για να μπεις να σε εξυπηρετήσει κάποιος ταμείας. Το επόμενο βήμα δεν ξέρω ποιο θα είναι, ας το βρούμε μαζί. Αλλά η ουσία είναι ότι θα υπάρξει επόμενο βήμα. Αυτό είναι σίγουρο. Και εμείς σαν επιχειρήσεις πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε για αυτό το επόμενο βήμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα εδώ, το οποίο επόμενο βήμα, αυτή η επόμενη βελτιστοποίηση που πρέπει να κάνουμε, συχνά πυκνά ήμουνα μια παρόμοια παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, σε φοιτητές, οι οποίοι μου γύρισαν και μου είπαν, ναι, αλλά αυτό το επόμενο βήμα μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα να διώχνονται κάποιες δουλειές. Και αυτό είναι αυτό που δείχνουμε τώρα εδώ. Ότι ένα κομμάτι της διαδικασίας που το έκαναν κάποιοι άνθρωποι, συγγνώμη να γυρίσω πίσω, το κάνει μια εξωτερική υπηρεσία ή το κάνει ένα σύστημα. Πρέπει να το δούμε και λίγο ανάποδα. Μπορεί κάποια πράγματα τα οποία σήμερα τα κάνει ένα σύστημα να τα κάνουν άνθρωποι αύριο μεθαύριο. Η αλλαγή δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρέπει να γίνει με τρόπο εξάλληψης προσωπικού. Η αλλαγή σημαίνει πολύ απλά ότι πρέπει να αλλάξουμε για το καλύτερο της επιχείρησης και για το καλύτερο των τελικών καταναλωτών και των πελατών μας. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το consumer engagement. Έτσι. Το πώς δηλαδή θα κρατήσουμε τον πελάτη κοντά μας. Αύριο έχουμε μια παρουσίαση για growth hacking, για το πώς θα φέρουμε στην ουσία κοντά μας τον πελάτη, αλλά και το πώς θα τον κρατήσουμε. Θα δείτε ότι η παρουσίαση δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία στο πώς θα φέρουμε τον πελάτη κοντά μας. Η ουσία όμως είναι ότι αν το δούμε και στατιστικά και οικονομικά, ο πελάτης ο οποίος μένει σε εμάς έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει ο πελάτης ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά. Το consumer engagement επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Φανταστείτε εδώ για παράδειγμα να είχαμε στη θέση της απλής κάμερας να είχαμε μια εφαρμογή, μια mobile εφαρμογή του καταστήματος, του bakery, του αρτοπιείου, το οποίο φτιάχνει αυτά τα donuts. Θα μπορούσε εύκολα αυτή η εφαρμογή, με το που διαπιστώνει ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, να κάνει upload στο Facebook και ταυτόχρονα ο χρήστης να κερδίζει κάποιους πόντους από το συγκεκριμένο μαγαζί για να έχει μια έκπτωση αργότερα. Μπορούμε να κάνουμε τρελά πράγματα, αρκεί να το θέλουμε και αρκεί να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε πάντα σαν στόχο τον πελάτη. Άρα πολύ σημαντικό κομμάτι του, να το πω έτσι, της ψηφιακής, του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ο πελάτης. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι το innovation. Δηλαδή, πλέον είμαστε σε ένα κόσμο όπου η πληροφορία ρέει με τρελούς ρυθμούς και ο καταναλωτής δεν εντυπωσιάζεται από κάτι που το έχει ξαναδεί. Άρα θα πρέπει κάθε προσπάθεια που κάνουμε
να έχει κάτι το καινοτόμο μέσα του. Πολύ σημαντικό και μην το ξεχνάτε. Αν αντιγράφετε πράγματα από τους ανταγωνιστές σας, κάποια στιγμή ο ανταγωνιστής θα κάνει το επόμενο βήμα και εσείς θα είστε πάλι πίσω. Πρέπει επομένως να κάνουμε τα βήματα πιο μπροστά από τους άλλους. Και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να είμαστε καινοτόμοι. Θα σας παρουσιάσω δύο τεχνολογίες πολύ γρήγορα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος και εδώ είναι πολύ αυστηρή από ό,τι είδα. Τις οποίες εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία λέμε. Απ' την άλλη πλευρά, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εμείς εσωτερικά έχουμε φτιάξει ομάδες οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με αυτό το πράγμα και ασχολούνται στην ουσία να σκέφτονται τις λύσεις για τον πελάτη. Δηλαδή, ενώ εσείς έρχεστε και μας λέτε το πρόβλημά σας και μας δίνετε τη διάθεσή σας για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, έχουμε ομάδες οι οποίες θα σκεφτούν για εσάς. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Δεν σας εμποδίζει κανένας, αλλά ίσως μερικές φορές θα μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα από εσάς. Μερικές τεχνολογίες οι οποίες βολεύουν πάρα πολύ. Πιθανά έχετε ακούσει για το όρο BPM, Business Process Management. Θα προσθέσω και το S, γιατί το S μας δίνει το Business Process Management σύστημα. Τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα έχουν προχωρήσει πλέον και μιλάμε για ένα καινούργιο, μια καινούργια γενιά συστημάτων, τα οποία αναφέρονται με τον όρο Low Code Automation, που σημαίνει ότι μπορούμε πολύ εύκολα, με ελάχιστο κώδικα, να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες. Εμείς χρησιμοποιούμε τα διαστήματα αρκετό καιρό και ένας από τους βασικούς λόγους που τα χρησιμοποιούμε είναι γιατί μας επιτρέπουν να αυτοματοποιήσουμε πολύ γρήγορα διαδικασίες. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, το οποίο συνήθως το ξεχνάτε όταν κάνετε αυτοματοποίηση διαδικασίας, είναι ότι βρισκόμενοι σε ένα χώρο ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και που απαιτεί την αλλαγή, θα πρέπει να μπορούμε αυτές τις διαδικασίες να τις αλλάξουμε και πολύ γρήγορα. Πολύ συχνά, πολλοί από εσάς έχετε αυτοματοποιήσει διαδικασίες για να βελτιώσετε την παραγωγικότητα, αλλά ξεχνάτε ότι θα πρέπει οι ίδιες οι διαδικασίες αυτές να βελτιστοποιηθούν κιόλας. Γιατί τη βελτιστοποίηση, αν δεν την κάνετε εσείς, θα την κάνει ο ανταγωνιστής. Ένα δεύτερο κομμάτι που μας δίνει το BPMS είναι το Metrics and Improvement. Για να μπορέσετε όμως να κάνετε βελτιστοποίηση, πρέπει να μετρήσετε. Και πώς μετράμε, πρέπει να μετρήσουμε χρόνους. Το πολύ απλό. Πόσο χρόνο κάνει ο ταμείας να εξυπηρετήσει τον πελάτη. Πόσα βήματα χρειαζόμαστε για να κάνουμε κάτι. Όλα αυτά τα συστήματα, τα BPMS μας τα δίνουν εύκολα. Και τα ψηφιακά συστήματα μπορούν να μας τα δώσουν, αυτά που αναπτύσσουμε με καστοπιές που λέμε, αυτά που κάνουμε κι εμείς, αλλά σε άλλα κομμάτια της δουλειάς μας. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν το έχουμε δεδομένο αυτό. Στα BPMS αυτό είναι δεδομένο. Θα ολοκληρώσω το συγκεκριμένο κομματάκι και έχω τελειώσει το χρόνο μου, αλλά θα καταχραστώ λίγο την ευγένεια των διοργανωτών. Η APCOM είναι επίσημος αντιπρόσωπος, θα έλεγα, της εταιρείας Bonita Soft, που φτιάχνει ένα BPMS, το Bonita, που θεωρούμε ότι είναι από τα καλύτερα στην αγορά, σε affordable prices, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο εξωτερικό. Ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, μια δεύτερη τεχνολογία, την οποία θα ήθελα να θυμηθείτε ότι θα συμφωνήσετε εξάλλου, είναι πολύ σημαντική στο Digital Transformation, το Mobile Applications. Απλά ο λόγος που θέλω να επιμείνω λίγο εδώ πέρα είναι γιατί είναι σημαντική στο Digital Transformation. Πρώτα απ' όλα, γιατί το κινητό είναι κομμάτι του καταναλωτή. Εντάξει, όλοι μας έχουμε ένα κινητό πάνω μας. Θα σας θυμίσω ότι έχουν αρχίσει οι τράπεζες πλέον και επιτρέπουν τις πληρωμές με τα κινητά αντί για τις κάρτες. Ήμουνα στο Βέλγιο την προηγούμενη εβδομάδα και άκουσα μια διαφήμιση η οποία είχε πολύ ενδιαφέρον. Η νοικοκυρά η οποία πήγε να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ και υποτίθεται ότι ξέχασε το πορτοφόλι της. Αλλά παρόλα αυτά έβγαλε το κινητό της και πλήρωσε. Με αυτόν τον τρόπο πείθουμε τον καταναλωτή πλέον ότι ακόμα και με το κινητό μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και θα δείτε σε λίγο καιρό τα πάντα θα τα κάνουμε το κινητό πλέον ή το επόμενο εργαλείο που θα βγει στην αγορά. Πάντως το κινητό αυτή τη στιγμή είναι κομμάτι του καταναλωτή. Και ένα δεύτερο όμως που θέλω να σας μείνει είναι ότι παραδοσιακά ο καταναλωτής και γενικότερα η σχέση της εταιρείας με τον καταναλωτή ήταν κάτι το οποίο ήταν έξω από τις διαδικασίες και τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες της εταιρείας. Αυτή τη στιγμή η επαφή με τον καταναλωτή έχει γίνει κομμάτι της διαδικασίας και θα σας δώσω κανένα δύο παραδείγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Domino's Tracker. Οι περισσότεροι από εσάς νομίζω ότι υπάρχει και Domino's και στην Κύπρο.
Έχετε παραγγείλει από την Domino's, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει το tracker. Έτσι. Ο tracker τι μας δίνει? Μας δίνει μια εσωτερική πληροφόρηση για την εσωτερική διαδικασία της εταιρείας, τη δίνει στον τελικό καταναλωτή. Προς το παρόν ο τελικός καταναλωτής δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με αυτό. Αλλά φανταστείτε ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνει. Και αφήνω, δίνω κάποιες ιδέες στο ακροατήριο. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι και εμείς κάνουμε mobile εφαρμογές και ο λόγος που κάνουμε mobile εφαρμογές είναι και αυτός. Ότι δηλαδή πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι κομμάτι της συνολικής διαδικασίας που αυτοματοποιεί η εταιρεία εσωτερικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.